Είναι μπροστά και καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει με αυτούς τους 13.000 ανθρώπους που χτες στιβάχθηκαν στις σκηνές για να γλιτώσουν από την καταρακτώδη βροχή. Mm -hmm. Στην αρχή ο άνεμος λύσομανούσε και αμέσως μετά ξεκίνησε η βροχή με αποτέλεσμα να μπαίνουν στις σκηνές και τι μπορεί να κάνουν οι σκηνές mm -hmm. μέσα στην λάσπη της Μόριας σε 13.000 ανθρώπους. Αυτό ίσως ενδεικτική, είναι η συνέντευξη που έδωσε στα νέα ο Ανδρέας Ποτάκης, ο οποίος είναι του συνηγόρου του, yeah. του πολίτη mm -hmm. ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για στουρθοκαμιλισμό mm -hmm. των εντός και εκτός mm -hmm. όλοι όσοι διαχειρίστηκαν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη ε, ήταν να προετοίμαστες για ένα τέτοιο ε, μεταναστευτικό κύμα και γιατί λέμε ότι ήμασταν προετοίμαστοι, διότι Τώρα αρχίζουμε και δεχόμαστε και κάποια χαστούκια, να το πω απλά, όσον αφορά την, τον τουρισμό, τη βαριά μας βιομηχανία. Ήδη δηλαδή μία εταιρεία από την Φιλανδία έστειλε μία επιστολή σε όλους τους ξενοδόχους της Λέσβου, όπου συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια και λόγω αυτών των κακών μηνυμάτων των μαντάτων που πήγαιναν προς τη χώρα, ανέβαλε μία εκδρομή Δεκάδων ε, τουριστών, φυλαδών τουριστών, προς την, ε, προς την Ελλάδα και προς την Λέσβο, τώρα τον Οκτώβριο, και λέει χαρακτηριστικά σε αυτήν την επιστολή ότι θα σκεφτούμε τι θα γίνει και για το 2020. Η πρώτη εκδρομή είναι ε, περίπου από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο. Δηλαδή τα σχέδια των ξενοδόχων εκεί τεινάζονται στον αέρα. Την Φαντάζομαι ώρα που... θα υπάρχουν και οι αντιδράσει από του κατοίκου και για, όλα τα, για όλες τις εξελίξεις, καθώς το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο και βλέπουμε ναι, ε, ότι είναι σαν ντόμινο. τους έχουν ντόμινο, φτάσει αυτοί, ε, οι άνθρωποι, βέβαια. βέβαια. Όταν ένα νησί η Λεωνίδα, γιατί είπες τώρα για τη Λέσβα, αλλά είναι η Σάμος, είναι η Σίμη, όπου οι όλα. και οι μετανάστες είναι πολύ περισσότεροι πλέον από τους ίδιους τους κατοίκους. Έχεις απόλυτο δίκιο, μόνο που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη η Μόρια ναι. στην, ε, στη Λέσβο αυτή τη ναι. στιγμή. Η Μιτιλή είναι με 15.000, με 13.000 είναι οι πρόσφυγε και οι μετανάστε. Ίσως, ίσως και γι' αυτό υπάρχει και αύριο μία σύσκεψη Μεταξύ του κυρίου Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη στην Κρήτη, Κρήτη. με, με του ξενοδόχου, ε, αφορμή στάθηκε αυτό το δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Η πρόταση. Για, mm -hmm. Πρόταση mm -hmm. για στέγαση των μεταναστών και των πρόσφυγων σε ξενοδοχεία. Σε Λεωνίδα, καταθύματα. θα τα δούμε αυτά. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων στη συνέχεια τη εκπομπή. Συνδεθούμε... Οπότε, ναι, έχετε ναι, θα τα δούμε από να την πηγική Θα συνδεθούμε και με τη Μόρια να σα ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα Καπερναράκο, για το ρεπορτάζ.